Ο Δήμαρχος Ερών και ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Γκότσης κόβουν την κορδέλα των εγγενείων του έργου της ανάπλασης της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή πρώην ημεραρχίας μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης εργολαβίας που αφορούσε το τμήμα από την οδό 29 Ιουνίου έως την οδό Θεσσαλονίκης. Λίγο νωρίτερα τελέστηκαν τα εγγένεια. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Η ανάπλαση της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλάζει την εικόνα της πόλης, τόνισε σε δηλώσεις του ο Πέτρος Αγγελίδης, προσθέτοντας πως είναι ένα έργο που κάνει την πόλη των Σερών πιο όμορφη και πιο ελκυστική. Με την ανάπλαση της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή πρώην Μεραρχίας γίνεται πραγματικότητα και το όραμά μας για σύνδεση της πλατείας Ελευθερίας με το κεντρικό πάρκο, εκεί που είναι δηλαδή το θεατράκι, μέσω της ανάπλασης της οδού Μεραρχίας. Συνδέουμε την πλατεία Ελευθερίας με το κεντρικό πάρκο, το οποίο κεντρικό πάρκο έχει αναβαθμιστεί μετά τα τελευταία έργα της ανάπλασης της οδού Δωρηλαίου και θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο, διότι θα γίνουν αναπλάσεις και στον χώρο του πρώην κτηνιατρίου, αναπλάσεις μέσα από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο οποίο ήδη έχουμε ενταχθεί και θα διαθέσουμε άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ για την ανάπλαση και την ολοκλήρωση του κεντρικού πάρκου. Η συνολική ανάπλαση της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή περιλαμβάνει το τμήμα από την οδό Ερμού έως την οδό Θεσσαλονίκης και είναι προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Η ανάπλαση της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή με τις βιοκλιματικές αναπλάσεις, με το αναβαθμισμένο κεντρικό πάρκο, με το πάρκο που έχουμε δημιουργήσει στη θέση της Δημοτικής Αγοράς, με τους υπόλοιπους πεζοδρόμους, με το υπόγειο πάρκινγκ πίσω από το διοικητήριο, με το υπαίθριο πάρκινγκ στο βόρειο πέταλο του Δημοτικού Γηπέδου, κάνουν τον Δήμο μας πιο όμορφο και πιο λειτουργικό. Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η αλλαγή της νοοτροπίας μας, που δυστυχώς θέλουμε όλοι μας, με διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο, να κάνουμε τις δουλειές μας. Ο Αντιδήμαρχος Έργων Ηλίας Γκότσης αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου. Το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις με τρεις διαφορετικές εργολαβίες. Το πρώτο κομμάτι έγινε από την οδό Ερμού μέχρι και την πλατεία Κρονίο. Το δεύτερο κομμάτι από την πλατεία Κρονίο μέχρι την οδό 29 Ιουνίου. Και το τελευταίο αυτό κομμάτι από την οδό 29 Ιουνίου μέχρι την οδό Θεσσαλονίκης και λίγο πιο κάτω. Θεωρούμε ότι κάναμε μία ανάπλαση η οποία θα μείνει στην ιστορία, όπως σας είπε ο Δήμαρχος, και μαζί με τα υπόλοιπα έργα άλλαξε την όψη της πόλης. Η πόλη πλέον έχει αποκτήσει την δική της ταυτότητα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της πλάκας στην αρχή του πεζοδρόμου από την Ερμού.